Να το και Κίεβο αναμένουν σε αναμένα κάρβουνα την παραλαβή τριών νέων υπερκορβετών από τον ρωσικό Βαλτικό στόλο. Σύντομα λοιπόν το ρωσικό πολεμικό ναυτικό θα θέσει σε λειτουργία δύο κορβέτες της κλάσης Karakurt και μία της κλάσης Bouyanem με συνολική δυνατότητα μεταφοράς 24 πυράβλων κρούζ. Αναλυτικότερα λοιπόν, ρωσικά μέσα επικαλούμενα πηγές στην ρωσική ναυπηγική βιομηχανία ανέφεραν πως ο βαλτικός στόλος του ρωσικού πολεμικού ναυτικού αναμένεται να λάβει 3 ακόμα μαχητικά σκάφη. Σύμφωνα με τα σοβιετικά και ρωσικά δεδομένα, αυτά τα πλοία είναι μικρά πλοία μεταφοράς πυράβλων, ωστόσο σύμφωνα με τα δυτικά δεδομένα θα μπορούσαν να θεωρηθούν κορβέτες οπλισμένες με πυράβλους κρούζ κατά επίγειων στόχων. Όπως υπόθηκε στις ρωσικές αναφορές, αυτά τα τρία νέα πλοία θα τεθούν και επίσημα σε λειτουργία εντός του έτους που διανύουμε. Τα δύο νέα πλοία της κλάσης Karakurt του προγράμματος Project 22800 θα ονομάζονται Bouryan και Kozels, ενώ το πλοίο της κλάσης Bouyanem του προγράμματος Project 21631 θα ονομάζεται Stavropol. Οι δύο κορβέτες της κλάσης Karakurt ναυπηγήθηκαν στο ναυπηγείο Pella, ενώ η κορβέτα της κλάσης Bouyanem κατασκευάστηκε στο ναυπηγείο Zelondonès. Επιπρόσθετα, να σημειώσουμε πως όπως είχε αναφερθεί και στο παρελθόν από τον ίδιο τον ρωσικό βαλτικό στόλο, μέχρι το τέλος του 2024 ο στόλος θα λάβει και επιπρόσθετα υποβρύχια. Κατά πάσα πιθανότητα θα επρόκειτο για το υποβρύχιο ονόματι Veliki Giluki της κλάσης Λάντα του προγράμματος Project 667M. Όσο για τις δύο κορβέτες Bouryan και Kozels της κλάσης Karakurt, να σας ενημερώσουμε πως καθελκύστηκαν το 18 και το 19 αντίστοιχα. Σήμερα βέβαια βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις δοκιμών. Όσον αφορά το σκάφος Stavropol της κλάσης Bouyanem, πρόκειται για το 12ο πλοίο της κλάσης και το τελευταίο της σειράς. Το 11ο πλοίο της κλάσης ολοκληρώθηκε το 2023. Λία αυτού του προγράμματος βρίσκονται σε λειτουργία στον στόλο της Κασπίας, της Μαύρης και της Βαλτικής θάλασσας. Πάμε όμως στο ζουμί της υπόθεσης, στον οπλισμό. Το ενδιαφέρον κοινό αυτών των τριών πολεμικών πλοίων της Μόσχας είναι το γεγονός πως θα φέρουν όλα 8 κάθετους εκτοξευτές για τον ταχύτατο πύραυλο κρούζ επίγειων επιθέσεων Talibr NK. Όταν τεθούν και οι τρεις κορβέτες σε υπηρεσία, ο ρωσικός στόλος της Βαλτικής θα μπορεί να εξαπολύει ομοβροντία 24 πυράβλων τύπου Calibre. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.